Χαίρετε, γεια! Βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το κτίριο, το οποίο κάποτε ήταν από τα ανάκτορα του Όθωνα. Το 5ο αιώνα π.Χ. ο Κλισθένης έριξε τον Όθωνα και είχαμε τον Χρυσό Ήρωα του Πασόκ. Μόνο Πασόκ! Τέλος πάντων, εδώ μέσα θα μείνουν σε αυτό το κοινόβιο οι 300 που θα ψηφίσετε εσείς. Έχω! Ναι. Break on through to the other side! Πάμε να δούμε τον αγώνα! Καλησπέρα σας! Είμαστε από το Λούμπεν και κάνουμε ένα εκλογικό ρεπορτάζ. Λούμπεν, έλα, ναι. Γεια σας, από το Λούμπεν είμαστε. Μπορούμε να έρθουμε. Από το Λούμπεν. Μπορούμε να έρθουμε να κάνουμε ένα γύρο το περίπτερό σας. Ασφαλώς. Μπορούμε να αφήσουμε κάνα ψηφοδέλτιο δικό μας. Γιατί κατεβαίνουμε κι εμείς. Κατεβαίνετε, πού κατεβαίνετε? Στην πρώτη Αθηνών. Αλφα. Λούμπεν το κανάλι. Τόσο σελίδα, ναι. Πότε άνοιξε αυτό το κανάλι? Ναι. Τσαγκώζεις, Γιώργος. Θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται? Α, ωραία είναι εδώ. Ωραία δεν είναι? Σαν πρακτορείο το ΠΑΠ είναι λίγο. Τι θα ψηφίσετε? Μητσοτάκη και πας της Ελλάδος. Πρέπει να βρούμε ανακύκλωση γιατί νιώθω το χέρι μου να καίγεται αυτή τη στιγμή. Είμαστε από το Λούμπεν. Μία ερώτηση για τις εκλογές, τι έχετε να πείτε? Στην Ελλάδα όποιος και να έρθει, την ίδια μούρη έχουν όλοι. Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε. Θα ψηφίσετε εσείς? Εντάξει, θα ψηφίσω. Τι θα ψηφίσετε? Δεξιά θα ψηφίσω. Δεξιά. Εντάξει. Το ρίξε. Μπαμ! Ας αφήσουμε ένα ψηφοδέλτιο. Θα το πω, τι να πω. Τι θα ψηφίσετε? Τίποτα. Ας αφήσουμε ένα ψηφοδέλτιο, μπορεί να αλλάξετε γνώμη. Είναι το ψηφοδέλτιο του Λούμπεν. Είναι δουλεμένο πάρα πολύ στην προπόνηση. Μπορείτε να ψηφίσετε σκυλί, Σωτήρη Κοντιζά, Ράνια Τζίμα. Αλήθεια? Ναι. Έχουν μπει τέτοιοι άνθρωποι εδώ πέρα? Αλλά Χριστέ και Πανάγια, έλα φύγε εκεί. Κλαίω. Είναι από άτομα που... κλαίω. Α, έχει το ψηφοδέλτιο. Αυτό θα πάω να ρίξω τώρα. Με το χέρι στην καρδιά. Ξέρω μόνο τον τρανό. Μόνο? Ναι. Κατάντια, με συγχωρείτε. Ναι. Γεια. Καλησπέρα. Πόσο χρόνο είστε? Αν δεν ψηφίσατε, δεν μας ενδιαφέρει, θα σκοτήσετε. Ψηφίσαμε φέτος πρώτη χρονιά. Μπούμ, 17 δηλαδή. 17. Θα ψηφίσατε κουκουέ μουλού ή μουλού κουκουέ? Τι είναι αυτές οι ερωτήσεις, δεν έχω ιδέα. Είναι η ψήφος ή ο ψήφος? Η ψήφος. Μάλλον κακοί είμαστε. Ποιος ήταν ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει από τη χώρα? Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Όχι. Όχι. Ποιος ήταν από το Πασόκ? Ποιος ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ χαρτί τη ζωή, όχι για τις πληροφορίες. Ανδρέας. Το ξέρω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Δεν μου έρχεται στο μυαλό. Παπά. Παπαρατσέγκο. Παπαντελέο. Ναι. Ψηφοδέλτιο. Α, έχει πάρει το ψηφοδέλτιο Λούμπεν. Από το Λούμπεν είστε. Ναι. Ωραία πούς. Για να μην επηρεαστείτε. Ωραία πούς. Τρία υπουργεία μοιράστε μου. Σκυλή, πρωθυπουργός. Ευθυμιάδης εσωτερικών. Α, τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά. Θα του δίνα εξωτερικό. Για να είμαστε αλφαδιά. Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά δεν την έχω δει. Είμαστε από το Λούμπεν. Πω, όχι. Εγώ πήγα να μιλήσω σοβαρά. Τι θα ψηφίσεις? Θα ψηφίσω το παρόν κόμμα. Λόγος αφορά την οικονομία, αφορά εμάς τους νέους, γιατί είμαι 22 χρονών. Μπορεί να έχει κάνει μαλακίες, όλοι κάνουν μαλακίες. 5 χρόνια μαλακίες. Τον Αντρέα 30 χρόνια πριν ήμασταν καλά. Γι' αυτό όμως σήμερα. Πού είσαι 22, πού το ξέρεις? Λούμπεν, κόψε με. Όσοι γίνουν πρωθυπουργοί, όλοι τους θα πεθάνουν. Τους κυνηγάει ο λαός. Πάμε! Θέλει να ψηφίσει Λούμπεν? Άνετα. Βάζεις χ ή σταυρό? Σταυρό. Είναι η ψήφος ή ο ψήφος? I don't know. Πόσοι μπαίνουν στη Βουλή μετά τις εκλογές? Πόσοι βουλευτές? No politica. Πώς το λένε οι αδερφοί Κύπροι? Αχάμπαρος. Δεν παίρνει χαμπάρι. Δεν υπάρχει no politica. Έγινε η πολιτική. Στάχτες από τσίγαρα που θα λέγει ο Γιώργος Τσίγκος και μαύρη κύκλη. Θα το τρελάνουμε το φίλο σίγουρα ναι. Με το ταούλι και με το ζουγά. Πάμε κύμα όλοι! Για ένα σοσιαλισμό παλεύουμε όλοι. Μουσική για τσόγλανους. Ο ήλιος ο πράσινος, ο ήλιος που ανατέλει. Ο ήλιος του Αριστοτέλη, ξέρω εγώ. Τι λέει ο άνθρωπος? Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία. Ζήτω η... Όχι. Δεν έχει αντέγια. Έχει όχι τώρα. Είμαστε από το Λούμπεν, ας κάνουμε μια ερώτηση.
Α, και το speak Greek. I thought you were Greek. Τι θα ψηφίσει, τι λέει θα ψηφίσει. Δεν ξέρω. Λευκό, μάλλον. Λευκό, ε. Θέλω ότι είναι για τον Μπούτσο όλοι. Τι θα ψηφίσει. ΕΑΚ. Γιατί θα ψηφίσει ΕΑΚ. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι για τον Μπούτσο, αυτό είναι λίγο λιγότερο. Αναρχία μόνο. Πρωτεΐνη μόνο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα. Δύσκολα αλλά αισιόδοξα. Εσείς θα ψηφίσετε, αν θέλετε να μας πείτε. Πρέπει να το πω. Όχι. Α, εντάξει. Δεξιά, αριστερά, κέντρο. Μα πρέπει να το πω δηλαδή. Μα υπάρχουν 40 κόμματα στη Βουλή. Μα ένα το βασικό. Ένα. Είστε έτοιμοι για μιούτ. Και αυτό είναι δεξιά. Έχουμε βρει πάρα πολλούς Νέα Δημοκράτες και ψάχνουμε να βρούμε κάποιους από την άλλη και να τα κάνουμε μισά-μισά. Ξαναπάρτε από την αρχή. Όχι. Θα πάνε να ψηφίσεις. Κάτι θα ψηφίσω τώρα ό,τι να είναι, αλλά όλα είναι τα ίδια σκατάρα. Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας. Αν ψηφίζαν οι Βουτάνγκ στην Ελλάδα, τι θα ψηφίζανε. Τσίπρα, γιατί θα νομοποιήσει τη Φούντα. Τίποτα, νομοποιήστε το. Δοκίμασε να βρει, μαλάκα, είναι ωραίο. Τι νομίζεις ότι ψηφίζει ο Τρανός, το ξέρεις. Πιστεύω θα ψηφίσει Τσίπρα. Είναι έτσι πιο. Αυτό είναι ο ύπο, ρε. Αυτό πάλι τι είναι, Σταύρο. Τι θα ψήφισε ο Τρανός, πιστεύεις. Κάτι δεξιό. Κάτι φασιστικό. Όλο. Φασιστικό. Ο Μισογίνης θα ψηφίσει. Εγώ δεν έχω ιδέα, δεν ξέρω καν ποιος είναι ο Τρανός. Α, ναι. Απίστευτο. Τότε εσείς ποιος θα ψηφίζετε. Εμείς εννοείς στο επιθετικό μου μιλάς. Επειδή δεν ξέρω ποιος είναι ο Τρανός, δηλαδή. Ο Λεξ. Πρέπει να πούμε. Βορφάκι, ας πούμε. Αυτή είστε. Τρίδα. Γνώμη. Εντάξει, δυνατό. Not for my class, είναι καλός ρε φίλε, αλλά για εσάς. Εμείς τι είμαστε. Λίγο πιο μεγάλη από εμάς. Στο Λούμπεν είμαστε. Μια ερώτηση. Θα ψηφίσεις εκλογές. Γιατί αργείς. Κατανοητό. Αυτό είναι η Ελλάδα μας. Νότις φαβορίτα που σε καρφώνει στην καρδιά. Τρίχα στο στέρνο. Αμάνικο Μινέρβα. Και θέα μαλάκα τα πράγματα γαλάζια. Κάνουμε ρεπορτάζ για τις εκλογές. Για τις εκλογές, ωραία. Και θέλουμε απαντήσεις. Τι θα ψηφίσεις. Τι θα ψηφίσω, Ανταρσία. Όπα. Όπα. Δεν θα πω ο δικός μας γιατί θα καρφωθούμε. Είχες δει κάτι παλιές διαφημίσεις που ήταν στο σούπερ μάρκετ και πήγαινε στο ταμείο με ένα απορρυπαντικό και σου έλεγε θα αντάλλαζες αυτό το απορρυπαντικό με αυτό το απορρυπαντικό. Θα αντάλλαζες Ανταρσία με... καλά, αυτό θα μου πρέπει να το κρατήσω. Όχι να το κρατήσεις, να το βάλεις εκεί πέρα που πρέπει. Τι? Θα το πάρω αυτό στην Πάτρα, θα το δείξω στην παρέα μου στα φιλαράκια που αράζουμε και βάζουμε Cyber Skin. Μην το στρίψετε. Όχι, δεν θα το στρίψω. Γιατί. Αν και το μέγεθος είναι κατάλληλο. Και τραβάγανε και ρουφάγανε σαν τις αύρες. Εδώ ήταν, ξέρεις, η αγορά. Πηγαίνανε οι αρχαίοι εδώ πέρα και έκαναν τα κουμάντα. Αυτό που δεν ξέρει ο πολύς ο κόσμος θα το μάθει τώρα είναι ότι ψηφίζανε μόνο οι Αθηναίοι για να μεταξύτωνε. Αλλά κάθε Αθηναίος είχε 5 σκλάβους. Αυτοί ψηφίζανε. Οπότε για αρχή δημοκρατία μιλάμε. Δεν είναι δημοκρατία, δεν είναι ελευθερία, είναι μόνο μία μπασταντοκρατία. Ήτο. Είναι πολύ μεταδοτικός. Έχουν μια μανία με το Λούμπεν, έτσι. Δίκιο δεν είναι. Πολύ δίκιο, μπρο. Αν ψήφιζε ο Θεός, τι θα ψήφιζε. Βασιλεία Θεού. Αυτό δεν υπάρχει καν, έτσι. Ναι, αλλά τι κόμμα. Τι κόμμα. Του γιου του. Και γιο. Ο Αντρέας Παπανδρέου, σύμφωνα με το Πασόκ, που δεν είναι Θεός. Οπότε ο ΓΑΠ είναι ο γιος του. Είναι ωραία συζήτηση. Good. Ο Θεός έδωσε ζωή, ο Αντρέας έδωσε λεφτά. Πού το ξέρεις είμαι εγώ. Και ο γιος του δεν έδωσε λεφτά. Γιατί ο γιος του δεν έδωσε λεφτά. Πώς ξέρουμε ότι ο Χριστός ήταν το ίδιο, επειδή είναι ο γιος του και εγώ. Ο πατέρας μου είναι στον ΟΤΕ. Εγώ δεν ξέρω να φτιάχνω τηλέφωνα. Ωραία ερώτηση και αυτή. Αυτή η ερώτηση είναι εκείνη η μάτια. Πολλές απαντήσεις απαντιούνται εδώ. Λοιπόν. Θα το ήθελες. Δεν θέλω. Εντάξει. Συγγνώμη. Δεν πειράζει. Ποιο θα ψηφίσετε από αυτούς. Ωραία ερώτηση και αυτή. Τρεις ψήφους έχετε. Κοίτα. Όλοι είναι υπέροχοι, όλοι έχουν πολύ ωραία αισθήματα. Αυτά τα όλοι είναι υπέροχοι, τα λέει το ChatGPT. Τι κάνει? Θα θέλανε να φέρουν καλύτερα πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι έτσι όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ναι, αλλά το ότι είναι έτσι τα πράγματα δεν φταίει ο Θεός. Άμα ήταν ο Θεός δεν θα τα είχε φτιάξει. Ωραίο ερώτημα κι αυτό. Σταμάτα! Απαντήσεις δεν έχουμε. Καλά του λέτε! Σε λίγο ολόκληρη η γη θα γίνει όμορφος τόπος και οι άνθρωποι δεν χρειάζονται εξουσίες. Αναρχία δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει αυτό με μολότοφ και με πορείες και να ρίξουμε την εξουσία. Μα από μόνοι μας. Χρειάζεται κάποιος Θεός να μας δώσει και αυτό δύναμη. Είναι καλό ερώτημα. Σοβαρή ερώτηση. Γυρίσαμε πίσω εδώ που ξεκίνησαν όλα. Η επόμενη μέρα φαντάζει ίδια με την προηγούμενη. Ήξερα ότι θα απογοητευτώ. Ξίδι. Λυπάμαι. Τι
Ζαγκόζη, Σύνταγμα, Λουμπέν, Peace, Love, Unity, ψηφίστε. Κόμψον, κόμψον, Νίκο, κόμψον, κόμψον. Από το Σύνταγμα για το Λουμπέν, Γιώργος Ζαγκόζης. Θα πάμε, συνεχίστε. Μακάρι να θέλουμε για εσάς. Και μιλάμε για πράφετ.